Πληροφορίες της τελευταίας στιγμής. Υπάρχει πληροφόρηση λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής και ότι από ώρα σε ώρα αναμένεται να βγουν έξω οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια δεύτερη πληροφορία για το γεύμα και για το πιάτο, το κυρίως πιάτο της Συνόδου. Δεν ήταν η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, φιλέτο ήταν το κυρίως πιάτο. Να προσπαθήσουμε λίγο να ελαφρύνουμε την κατάσταση. Το ζητούμενο, κυρία Βαγιονάκη, είναι ότι δυστυχώς για μια ακόμη φορά πάμε σε μια λύση εξ ανάγκης, βέβαια, μέσα από πιέσεις, η οποία τι κάνει, δεν δίνει λύση. Είναι μια λύση που μας οδηγεί πάλι στα ίδια, είναι μια από τα ίδια. Γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να λύσουμε δομικά προβλήματα της οικονομίας μας. Για μια ακόμη φορά οι προτάσεις μας δεν εμπεριέχουν λύσεις, δεν εμπεριέχουν δεν έχουν μια αναπτυξιακή προοπτική. Γιατί? Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα της επόμενης μέρας, κατά τη γνώμη μου. Ναι, δηλαδή δεν μιλήσαμε και δεν έχουμε μέτρα που να δείχνουν. Εγώ επιμένω πάρα πολύ, κύριε Κονσολάκη, σε δύο θέματα. Συζητήσαμε μόνο για τα θέματα τα δημοσιονομικά. Αυτή είναι η μία πλευρά του θέματος όμως. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι η πιο σημαντική. Είναι, να σας πω γιατί είναι. Είναι γιατί ζωές των ανθρώπων. Επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Ο κόσμος ήθελε να αλλάξουν, γι' αυτό έδειξε και τους προηγούμενους. Θα αλλάξουν. Και το βασικότερο από όλα, ακούστε. Πού είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης? Πού είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής μέσα από αυτά τα μέτρα? Φαντάζομαι ότι στην Πού είναι το κίνητρο για το επιχειρήν? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το 25 που έγινε 29. Όχι. Πώς θα προσελκύσετε επενδύσεις? Περιμένετε. Δεν είναι μόνο αυτά. Εμείς μέσα από αυτή την ιστορία, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω να δω και τη συμφωνία βέβαια τελικά, διότι πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, θέλω να δω πώς είναι συγκροτημένοι, αν υπάρχει και πόσο υπάρχει αυτό. Κερδίζετε χρόνο μέσα από αυτή τη συμφωνία. Θέλω να δω το θέμα της φοροδιαφυγής μέσα σε αυτό. Θέλω να δω διάφορα τέτοια θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μένα. Εγώ όμως νομίζω ότι αυτά τα θέματα τα οποία βάλατε μπορούν να προχωρήσουν μόνο εφόσον υπάρχουν τα δύο άλλα στοιχεία τα οποία είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή το θέμα της βιωσιμότητας της συζήτησης περί της βιωσιμότητας του χρέους, ένα ή τουλάχιστον κάποιο, δεν ξέρω πώς θα μπορεί να μπει και περιμένω να δω τι θα γίνει σε σχέση με αυτό. Και το θέμα του πακέτου αυτό, ώστε να προχωρήσουν τα αναπτυξιακά. Τα ζητήματα τα οποία βάλατε εσείς, κύριε Κονσολάκη, έχουν σχέση με ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να έρθει στη Βουλή και θα βάζει αυτά τα θέματα, φαντάζομαι, στα πλαίσια, θα λαμβάνει υπόψη του προφανώς και τα ζητήματα αυτά που μπήκανε. Φαντάζομαι ότι βασικό θέμα επίσης θα είναι ένας αναπτυξιακός νόμος ο οποίος θα έρθει. Και εγώ φαντάζομαι στην επόμενη περίοδο. Έχω δει διάφορα στοιχεία. Τυχαία την Κυριακή διάβαζα διάφορα στοιχεία που έχουν σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά επιμένω σε αυτό. Πρέπει να δοθεί χώρος και χρόνος στην κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Εάν υπάρξει συμφωνία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η οποία θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ίσως δοθεί. Πιστεύω ότι θα δοθεί η δυνατότητα ώστε πραγματικά να ξεδιπλωθεί αυτό το πρόγραμμα, διότι για μένα το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, παραδείγματος χάρη, της χώρας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συζητάμε για το θέμα της ανεργίας, αλλά θεωρώ ότι αν δεν μπούμε στο ουσιαστικό κομμάτι του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά αυτά τα ζητήματα και το θέμα αυτό, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είδα προχθές, δεν θέλω να πω, όλοι βλέπουμε την κατάσταση, αλλά μέσα σε αυτά τα υπόλοιπα που είδα, είναι ότι τους δύο τελευταίους μήνες αυτοί που μπήκανε στην αγορά εργασίας ήταν περισσότεροι από αυτοί που έφυγαν. Δεν κρατάω αυτή τη στιγμή τα στοιχεία. Μην με κοιτάζετε, κύριε Μαρκογιαννάκη, έτσι είναι. Δεύτερον, δεν σας ζητάζω. Δεν ευχάριστο να σας ζητάζω. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι τα στοιχεία. Τα στοιχεία δεν υπάρχουν μόνο από τη μια μεριά, υπάρχουν και από την άλλη μεριά. Και επίσης είδα και κάποια στοιχεία για κάποιους οικονομικούς δείκτες και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το,
που έδωσε ο κύριος Τουρνάρα στην κυρία παρέδωσε. Μα δεν το παρέλαβε, το επέστρεψε. Δεν έχει σημασία, εγώ το διάβασα. Δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό. Σημασία είναι ότι εγώ το διάβασα. Αναφέρεται σε αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι σημαντικό. Όλοι ξέρουμε την κατάσταση, ούτε θέλουμε να την ωρεοποιήσουμε. Αλλά όμως να είστε σίγουροι ότι είμαστε. Ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ για να εφαρμοστεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά έξω, η πραγματική οικονομία δηλαδή, δεν συνηγορεί με αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, κοιτάξτε, νομίζω υπάρχει, ότι και εσείς τα χανιά κυκλοφορείτε και εσείς βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τον κόσμο κύριε έξω. Κύριε Κονσολάκη, όπως ξέρετε, τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα τα οποία βγήκαν είχαν εκροή από την τράπεζα, με δεν τα στοιχεία τα οποία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι εκροές από την τράπεζα. Ξέρετε, είναι πώς λειτουργεί η αγορά αυτή την ώρα. Ναι, κύριε Κονσολάκη, περιμένετε να δείτε και τα μέτρα τα οποία υπάρχουν. Διότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, λέγεται ότι από την Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη υπογραφεί και έχει σχέση βέβαια και με αυτό, ότι κάθε χρόνο θα δίδονται 500 εκατομμύρια, το οποίο επεκτείνει στο 1 εκατομμύριο, για παράδειγμα. Τα οποία θα δοθούν στην πραγματική οικονομία. Είναι η δημιουργία της τράπεζας επενδύσεων, η οποία θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι το θέμα της δημιουργίας ΚΕΠ για τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το θέμα των μικρομεσαίων των επιχειρήσεων, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο χρηματοδοτικό. Είναι και χρηματοδοτικό, αλλά είναι και θέμα της γραφειοκρατίας, είναι και άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν οικονομικό κόστος, τα οποία πρέπει επιτέλους με αυτά να κάτσουμε και να σκύψουμε και να τα δούμε. Μάλιστα. Κύριε Δαμιανάκη. Λοιπόν, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κύριε Κονσολάκη, θα σας πω ότι προσωπικά είμαι απολύτως. Δεν έχει τελειώσει, βέβαια. Ναι, είμαι απολύτως αρνητικός ό,τι αφορά το αποτέλεσμα. Και ξέρετε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, δυστυχώς βλέπω ότι χάσαμε 5 μήνες. Επειδή αναφερθήκατε στην πραγματική οικονομία, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε μέρα κλείνουν ακόμα και σήμερα περίπου 60 επιχειρήσεις. Όταν μιλάμε για αναπτυξιακή διαδικασία, μιλάμε για τράπεζες. Πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια φτάσαμε στο σημείο της σύριγγας από την ΕΚΤ μέσω του ELA προς τις τράπεζες, προκειμένου να ανθέξουν την χρηματοδότηση, να συνεχίσει η τραπεζική λειτουργία. Δεν ξανάγινε αυτό. Δηλαδή, τώρα έχουμε ανά μία ημέρα συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ενίσχυση μέσω του ELA. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πλέγμα, κατά τη γνώμη μου, που και η συμφωνία να υπογραφεί, που θέλω και επιθυμώ και πραγματικά θέλω να είναι και καλή συμφωνία, που δεν το βλέπω προσωπικά, γιατί θα είναι μια συμφωνία η οποία θα δίδει μια, αν θέλετε, ανάσα στην οικονομία και στο σύστημα μέχρι να δούμε πώς θα ξαναγίνει. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά εμένα με πειράζει, με ενοχλεί, είναι κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Και καλώς τις κέρδισε, γιατί ο κόσμος έπρεπε να δει και κάτι άλλο. Για μένα η κοινωνική εκτόνωση ήταν αναγκαία. Έχουν το 36% και περισσεύει, δεν εννοώ εσένα Βαλιά, κύριε Βαγιονάκη, δεν σας εννοώ καθόλου εσάς, αλλά όταν κάθεται κανείς και βλέπει τα διάφορα πάνελ και βλέπει αυτή την τρομερή αλαζονία κάποιων στελεχών, ότι μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 36 μαζί με τον κύριο Καμένο είναι 40 και το υπόλοιπο είναι το 60% των Ελλήνων που έχει μια διαφορετική κατεύθυνση. Και πρέπει αυτή η αλαζονία, δηλαδή βλέποντας την κυρία Κωνσταντοπούλου, βλέποντας τον κύριο Πετράκο στη Βουλή, όπως μιλάνε, νομίζουν ότι έχουν ήδη ένα ποσοστό της τάξης του 80%. Δεν εκφράζουν όλους τους Έλληνες. Και πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα, ότι τα παιχνίδια πρέπει να τελειώσουν. Δικαίως, αν θέλετε, ο κόσμος απαξίωσε τα κυβερνητικά κόμματα τα άλλα. Δικαίως, κύριε Κωνσολάκη, το λέω εγώ, υπήρξα κυβερνητικός βουλευτής. Διότι υπήρξε ένα πρόγραμμα και διαφώνησα και πάρα πολλές φορές, θέλω να το ξέρετε αυτό, και έχω και αποστασιοποιηθεί πάρα πολλές φορές και τελευταία πολύ σοβαρά, γιατί δεν μπορούσαν να ήταν μόνο οι περικοπές οι οριζόντιες. Αυτό ήταν ένα τραγικό λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά ήρθε και υποσχέθηκε στον κόσμο πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων ήταν βέβαιο ότι δεν μπορούσε να υλοποιήσει. Γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω, αν με επιτρέπετε για ένα λεπτό, την κυρία Βαγιονάκη. Είναι ευχαριστημένη που ο έμφυα, παρά τη ρητή δέσμευση, θα επανέλθουν τα μπιλιατάκια εντός ολίγου με τις ίδιες αντικειμενικές αξίες? Είναι ευχαριστημένη για την έκτη φορά που θα επανέλθει το μπιλιατάκι? Είναι ευχαριστημένη για το 12.000 αφορολόγητο, το οποίο δεν έγινε ποτέ? Είναι ευχαριστημένη που. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει, κύριε. Δύο λεπτά. Θα πάει πίσω, κύριε Βαγιονάκη. Λίγο πίσω. Εγώ προχθές ήμουν σε ένα καφενείο στο χωριό. Πάντως, ένα βασικό συστατικό της κατάρρευσης της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον του κυβερνητικού συνασπισμού στις προηγούμενες εκλογές, κύριε Βαγιονάκη, ήταν έμφυα. Θα πρέπει να το παραδεχτείτε αυτό. Δηλαδή, η μεγαλύτερη
οργή του κόσμου. Ήταν ο Κάβος, κύριε Κωνσταντινίδη. Ήταν, ήταν το θέμα του Έμφυα. Ο Έμφυα ήταν αυτό που γύρισε. Τη ζυγαριά. Τελείωσε όμως. Που έγινε τη ζυγαριά. Αλλά ακούστε. Αλλά όταν βλέπουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχει. Και Βενιζέλος, αν θυμάστε, το ίδιο έλεγε. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχει. Αλλά την ξέρατε και λέγατε ψέματα στον κόσμο. Όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Εγώ όμως, κύριε Κωνσολάκη, αν μου επιτρέπετε, θέλω να ολοκληρώσω και να μην μιλήσω άλλο. Υπάρχουν πράγματα, κύριε Μαρκογιαννάκη. Να σας πω ότι το θέμα, επειδή μιλούσατε για την ιδιωτικοποίηση, παραδείγματος χάρη του αεροδρομίου Χανίων, νομίζω ότι δεν μπορεί να είστε ευχαριστημένος για το γεγονός ότι πουλήθηκαν και τα 14 αεροδρόμια και δεν τα πουλήσαμε εμείς σε μία μάλιστα κρατική εταιρεία και χωρίς να βάλετε κανένα ακριβώς απολύτως όρο και προφανώς δεν συνδέεται αυτό το θέμα με το... Εγώ είπα προσωπικά, λοιπόν, προσωπικά έκανα σκληρή κριτική και έκανα παρέμβαση για το ότι ιδιωτικοποιείται το αεροδρομίο Χανίων κατά με τους όρους, λοιπόν, που γίνεται. Εσείς οι βουλευτές σημερινή κυβερνητική, τι κάνατε, τι κάνατε δημόσια τουλάχιστον για το ότι η κυβέρνηση η σημερινή άλλα έλεγε και άλλα κάνει. Ασφαλώς η κυβέρνηση η σημερινή βρήκε μια κατάσταση, κύριε Μαρκογιαννάκη, η οποία ήταν δεδομένο το ότι τότε όταν φτάνει σε μια κατάσταση και έχει πουληθεί ήδη το πράγμα, πολύ δύσκολα το δηλαδή, κύριε Βαγγελάκη, να ρωτήσω μισό λεπτό. Γιατί λέγατε ψέματα, κύριε Βαγγελάκη. Κύριε Βαγγελάκη, να βελτιώσει κάποια πράγματα. Κύριε Βαγγελάκη, με αυτό που λέτε τώρα είναι ουσιαστικά είναι σαν να λέτε ότι ξέρετε κάτι, δεν είχαμε εκτιμήσει καλά την κατάσταση και αυτά τα οποία λέγαμε, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, θα καταργηθεί το μνημόνιο. Σταδιακά ένα άρθρο, ένα νόμο, γιατί το λέγατε αυτό. Πολλοί νόμοι οι οποίοι έχουν. Σα πληροφορώ ότι πολλοί νόμοι. Σημαίνει λάθος εκτίμηση. Προεκλογικά. Δεν ήταν λάθος εκτίμηση. Νομίζατε ότι ήταν διαφορετικό. Γιατί είπατε τώρα δεν ότι. Δεν είναι θέμα λάθος εκτίμηση, κύριε Κωνσολάκη. Και εάν είχαμε στο εσωτερικό λίγη μεγαλύτερη βοήθεια και λίγο τα πράγματα ήταν διαφορετικά, και έχει δίκιο σε αυτό από μια άποψη, αλλά κοιτάμε να τα αλλάξουμε, ο κύριος Δαμιανάκης, δηλαδή ότι με αυτή τη σύνθεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι το Σεπτέμβρη που θα γίνουν και οι εκλογές στην Ισπανία, και γιατί βλέπετε ότι ο κόσμος βγαίνει έξω συνέχεια. Λοιπόν, όταν θα αλλάξουν τα πράγματα και δοθεί ένα άλλο μήνυμα από τους λαούς, μπορεί να αλλάξει σιγά σιγά και η κατάσταση. Μην λάβετε υπόψη σας ότι είμαστε μια κυβέρνηση που είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλους τους θεσμούς. Και τελειώνω με το εξής, κύριε Κωνσολάκη. Είμαστε μόνοι κυβέρνηση απέναντι σε όλους τους θεσμούς. Θα έχουμε το χρόνο να ολοκληρώσετε. Έχουμε άλλο ένα διάλειμμα, λοιπόν. Κύριε Βαγγελάκη, θα σας πω το εξής. Όταν ήμουν βουλευτής, δεν υπήρξε. Πάντως, οφείλω να πω ότι επειδή είναι μόνοι της και είστε δύο. Μα εγώ νομίζω ότι έχουμε να διατηρήσει ένα πολιτικό επίπεδο πολύ καλό. Αλλά κύριε Βαγγελάκη, δεν θυμάμαι, έτσι δεν ήσασταν στη Βουλή τότε. Ένα νόμο. Ένα. Αν μου πείτε ένα ότι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αυτή τη στιγμή θα ζητήσω συγγνώμη από το πάνελ και από εσάς και από όλους. Ένα νόμος δεν ψηφίστηκε ποτέ από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν σε όλα αντίθετος. Δεύτερον, είπα πριν, αν και κατά πόσο μπορείτε να είστε ευχαριστημένοι. Δεν είναι το θέμα μόνο το δημόσιο, οι μισθοί και οι συντάξεις. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα για τη γενιά που φεύγει. Μεγάλη. Το θέμα είναι τη γενιά που έρχεται και που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Και αυτή η γενιά δυστυχώς μεταναστεύει. Και τι θα γίνει για να αλλάξει αυτό? Δεν γίνεται προφανώς με το νομοσχέδιο για την παιδεία που καταργήσατε. Δεν γίνεται με αυτό. Όταν ένα νομοσχέδιο είχε συμπληρώσει ένα 76% αποδοχή από τη Βουλή και ήρθε και άλλαξε σε τρεις μέρες μέσα και παρακολουθεί κανείς τις αντιδράσεις καθηγητών πανεπιστημιακών, δεν αλλάζει αυτό. Η χώρα, κύριε Κωνσολάκη, πρέπει να αρχίσει να παράγει. Πρέπει να αρχίσει να εξάγει. Για να αρχίσει να παράγει και να εξάγει, πρέπει να γίνει ένα σωστό πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Και χωρίς ιδιωτική οικονομία δεν ζει το κράτος μόνο από τους μισθούς, από τους μισθοσυντήρητους και από τους εργαζόμενους. Δεν ζει, δυστυχώς. Πρέπει να υπάρξει επιχειρηματικότητα. Υγιής επιχειρηματικότητα. Εγώ δεν λέω ασύνδετη επιχειρηματικότητα. Εγώ διάβασα, άκουσα με πολύ προσοχή αυτό που λέει με σεβασμό στο περιβάλλον. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει σεβασμό στο περιβάλλον. Αλλά όμως πρέπει να φύγουμε από αιμονές. Διότι το αεροδρόμιο των Χανίων, μαζί είχαμε κάνει και ερωτήσεις με τον κύριο Μαρκογιαννάκη στη Βουλή,
Θα ξέρετε ότι είχα κάνει ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, είχα κάνει ερώτηση στον κύριο Αβραμόπουλο και την έχω και θα μπορεί σε μια εκπομπή να το δει ο Κωνσουλάκης, όπου δεσμεύτηκε τότε ως Υπουργός Άμυνας ότι ειδικά το αεροδρόμιο Χανίων και νομίζω όλα τα στρατιωτικά αεροδρόμια δεν έπρεπε κανένα, και εγώ συμφωνώ σε αυτό, κανένα να ιδιωτικοποιηθεί, γιατί τα συμφέροντα είναι μεικτά. Και δεύτερον, πιστεύω ότι το αεροδρόμιο Χανίων πρέπει να. Μπήκε αυτή τη στιγμή. Μπήκε μετά. Εγώ σας λέω, λέω ότι ακόμα και σήμερα διαφωνώ με την ιδιωτικοποίησή του κάθετα και απόλυτα. Γιατί? Διότι στην ουσία δεν πωλείται. Πωλείται η εκμετάλλευση, όπως ξέρετε. Μακάρι και νομικά αλλά να την βρούμε τρόπο να μην μπει. Αλλά η εκμετάλλευση του αεροδρομίου προϋποθέτει πόρους. Και σήμερα, αν ρωτήσετε τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας πώς τα βγάζει πέρα. Και το είδατε νομίζω και σε μια πρόσφατη επίσκεψη του κ. Σταθάκη, θα καταλάβετε. Πάει και μετά. Θα καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα. Συν το ότι αυτή τη στιγμή, και κλείνω με αυτό κύριε Κονσουλάκη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στάση πληρωμών στο δημόσιο. Που είναι ένα μείζον θέμα και αυτό. Έχουν ανέλθει τα χρέη του δημοσίου γύρω στα 5 δις. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να πάρουμε και όσα και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας σε ό,τι αφορά την πληρωμή των δανειστών, σε ό,τι αφορά μισθούς και συντάξεις, που βεβαίως καλά το κάνετε αυτό. Καλά το κάνετε. Πρέπει να πληρωθούμε στις συντάξεις. Δεν μπορεί να αφήσει στον δρόμο όταν έχουμε αυτή την αναλογία συνταξιούχων και εργαζομένων και εργατικού και δυναμικού στη χώρα να μην γίνεται. Αλλά όμως προσέξτε, μην. Για το μηχανήμα είναι ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι. Για αν δεν δουλέψει ο ιδιωτικό τομέα, κύριε ναι. Δαμιανάκη. Η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα στο είναι. Στο διοικητικό τομέα. Ούτε μισθή ούτε συντάξει. Βέβαια, θα σταματήσει και αυτό. Αυτό ήθελα να πω και να. Κύριε Μαρκογιαννάκη. Κοιτάξτε, κύριε Κωνσουλάκη, εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση κατασπατάλησε 5 ολόκληρους μήνες που είχε, όπως κάθε νέα κυβέρνηση, κάθε ένας που κερδίζει τις εκλογές, έχει μία ανοχή από τον κόσμο για ένα κάποιο χρονικό διάστημα. Εδώ λοιπόν κατασπαταλήθηκαν αυτοί οι 5 μήνες και έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να μιλάμε για πρώτη φορά, δεν νομίζω ότι έχει συμβεί ποτέ άλλοτε, και να υπάρχει αγωνία αν θα πληρωθούν στο τέλος του μήνα οι συντάξεις και οι μισθοί. Αυτό κατάφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους 5 μήνες που κυβερνά. Και αυτό το οποίο με ανησυχεί εμένα, και κυριολεκτότατα το λέω, είναι τι θα γίνει το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, όταν θα αρχίσουν να πηγαίνουν στις οικογένειες, στους αγρότες, στους εργαζόμενους, τον οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, πολίτη αυτής της χώρας, τα μπιλιατάκια, να πληρώσει τον έμφυα που έλεγε η κυβέρνηση, έλεγε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταργήσει. Θα δει μειούμενες τις συντάξεις, τις επικουρικές και τις άλλες, λόγω των αυξήσεων των φορολογικών και των συμμετοχής στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα δει μειωμένη τη σύνταξή του, εκεί που του έλεγαν ότι δεν πρόκειται να έχουμε καμία μείωση. Και γενικά φοβάμαι μήπως υπάρχει κάποια, εύχομαι να μην συμβεί αυτό το πράγμα, κοινωνική αναταραχή, η οποία θα είναι ασφαλώς μια πολύ μεγάλη τροχοπέδη στην όποια προοπτική και στην όποια ελπίδα να ξεκινήσει μια κάποια μορφή ανάκαμψη. Αλλά για να έχουμε ανάκαμψη, όπως είπατε σωστά προηγουμένως, πρέπει να έχουμε επένδυση. Να έχουμε επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Και εγώ έτσι αφελώς ρωτώ, με το κλίμα το οποίο υπάρχει και με αυτό το μίσος, κυριολεκτό όταν λέω το μίσος, εναντίον του επιχειρηματικού κέρδους, το οποίο είναι θεμητό, προκειμένου να υπάρξει δραστηριότητα επιχειρηματική, να υπάρχουν θέσεις εργασίας, να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχουν επενδύσεις. Ποιος θα έρθει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα? Ή με την φορολογική επιδρομή η οποία φαίνεται ότι εξυφαίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, έτσι είναι. Εσείς πιστεύετε αλήθεια ότι είναι ποτέ δυνατόν να έρθει ένας ξένος επενδυτής να επενδύσει σήμερα στη χώρα μας, όταν υπάρχει αυτό το κλίμα, όταν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά η οποία αποθεί τον καθένα να έρθει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα? Εγώ θα πρέπει να θέσω στο τραπέζι της συζήτησης και αυτό το οποίο συνέβη προημερών με την έκθεση την οποία κατέθεσε στο Προεδρείο της Βουλής ο κ. Στουρνάρας. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν είναι δημοκρατικό, για να μην πω τη λέξη που είναι στην αντίπερα όχθη της λέξης δημοκρατικό. Είναι απόλυτα αντιδημοκρατικό να επιστρέφεται η έκθεση του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος πίσω από την πρόεδρο της Βουλής, όταν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο θεσμός του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος έχει μία απόλυτη ανεξαρτησία, και όταν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος του πρόσφατου παρελθόντος είχαν καταθέσει κατά καιρούς εκθέσεις οι οποίες κάθε άλλο παρά ευχάριστες ήταν για τις κυβερνήσεις. Όπως και
η έκθεση Επιτροπή της Βουλής, της Βουλής, προϋπολογισμού της Βουλής, που βγαίνει κάθε τόσο. Αυτή η Επιτροπή έβγαινε τουλάχιστον και κυριολεκτικά καταχέριαζε την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι τι θα έχει να γίνει τώρα εάν τολμήσουν οι άνθρωποι αυτού και βγουν και βγάλουν μια ανακοίνωση που θα απεικονίζει τη σημερινή πραγματικότητα. Φαντός, η οποία είναι πολύ περισσότερο τραγική από ό,τι ήταν. Δεν ήταν παρέμβαση στην πολιτική της κυβέρνησης αυτό, κύριε Μαρκογιαννάκη? Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος βγαίνει και λέει. Και είναι θεσμικός ο ρόλος αυτός του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Βεβαίως είναι θεσμικός ρόλος. Άλλο να πεις, εγώ διάβαζα και παλιότερα και τον άλλο. Τώρα είναι καλός ο Σουρνάρας, ο οποίος έκανε την παρέμβασή του και δόθηκαν αμέσως την αυτοστιγμή 3 εκατομμύρια από τον ΕΕ. Δεν ξέρω. Ο κύριος Σουρνάρας έκανε αυτή την κίνηση μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση και με τον κύριο Δραγασάκη. Δεν είναι υποχρεωμένος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος να γράφει τις εκθέσεις του καθ' υπαγόρευση της κυβερνήσεως. Δεν λέμε καθ' υπαγόρευση, αλλά δεν μπορεί να παρεμβαίνει σύμφωνα, στο ποια σύμφωνα, θα πρέπει να είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Η πολιτική της κυβέρνησης καταγράφεται από την κυβέρνηση. Πάντα πρότεινα. Δηλαδή, ο Προβόπουλος, κύριε Βαγιονάκη, θυμάστε πολύ καλά. Σιγά-σιγά. Όταν ο Καργάνας και ο Προβόπουλος βγαίναν και κάναν υποδείξεις τι πρέπει να γίνει, τι πάει στραβά. Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν, τότε ήταν καλή. Όταν μίλαγε για τον Brexit, μίλαγαμε προηγουμένως για όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε και έλεγε καθαρά αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί δεν το είπε καλά, όταν συμβεί το Brexit θα έχουμε αυτά τα προβλήματα? Γιατί να μην το επισημάνει? Δηλαδή πρέπει, με συγχωρείτε, να αφήσουμε τον πολίτη να ανεμίζει τα πλακά της πλατείας Συντάγματος. Ακούστε, να ανεμίζει. Έχει ξεπεράσει το θεσμικό του ρόλο. Να ανεμίζει ο πολίτης τα πλακά της στην πλατεία Συντάγματος που να μιλεί για τη δραχμή, χωρίς να ξέρει ο πολίτης τι σημαίνει επιστροφή στη δραχμή. Τι λέτε τώρα? Πρέπει οι θεσμικοί παράγοντες να ενημερώνουν τον κόσμο. Τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το δεν άλλο. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Πάντως, κύριε Βαγιονάκη, ακούστε. Αν δεν σας αρέσει ο Στουρνάρας, κύριε Βαγιονάκη, ένα λεπτό. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, έτσι. Αναγκαστήκαμε να καταλήξουμε. Μέχρι τώρα δεν κάνουμε καμιά ενέργεια όσο αφορά τον κύριο Στουρνάρα. Αλλά μην μου πείτε ότι ήταν θεσμική η τοποθέτηση του κύριου Στουρνάρα. Πάντως, ακραία δεν ήταν. Εγώ τη βρήκα τρομερά ακραία. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Εγώ ρωτάω το εξής. Έφυγαν 44 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες από την αρχή του χρόνου, από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία της διαπραγμάτευσης. Υπήρχαν κόκκινες γραμμές. Θέλω να σας θυμίσω πάντως ότι και πιο πριν είχε ξεκινήσει. Ναι, ακούστε. Υπήρξαν κόκκινες γραμμές για τη μείωση των συντάξεων, ότι δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση μείωση των συντάξεων. Και φτάσαμε στο σημείο να τα έχουμε χαλάσει με όλους. Φτάσαμε στο σημείο στο παραένα ή στο και ένα, θα έλεγα εγώ, να συζητούμε για την διάσωσή μας και οι συντάξεις μειώθηκαν. Το ότι τις μειώσαμε έμεσα και δεν τις μειώνουμε άμεσα, αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή κάναμε όλη αυτή την ιστορία για να πούμε στον συνταξιούχο ότι ξέρεις κάτι, δεν σου μειώσαμε τη σύνταξη, σου πήραμε όμως από το 4 στο 5%, άρα αυξήσαμε 1% την εισφορά σου σε ό,τι αφορά την ιατροφαρμακευτική σου περίθαλψη στις κύριες. Και από το 0 στο 5% σε ό,τι αφορά την περίθαλψή σου στις επικουρικές. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο πράγμα, τα πιο μεγάλα έξοδα μάλλον για ένα συνταξιούχο είναι τα φάρμακά του. Δηλαδή, τι κάναμε τώρα? Τις μειώσαμε έμεσα, δεν τις μειώσαμε άμεσα, φτάσαμε στο και ένα. Το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο για τον συνταξιούχο? Δεν θα πληρώσει? Δεν χάνει? Δεν μειώθηκε η σύνταξή του? Δεν έχει τελειώσει ακόμα η διαπραγμάτευση, κύριε. Εγώ λέω την πρότασή μας. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει ακόμα η διαπραγμάτευση. Θα αλλάξουμε τη δικιά μας πρόταση προς το καλύτερο, δηλαδή. Η διαπραγμάτευση τώρα. Εγώ θέλω να δω το τελικό κείμενο. Κύριε Βαγιονάκη, ξέρετε πολύ καλά ότι αν το κείμενό μας είναι αυτό και είναι η βάση της συζήτησης που είπε και ο Ντάισεμπλουμ το πρωί, αυτό θα διαπραγματευτούμε, θα ζητήσουν περισσότερα και θα καταλήξουμε κάπου στη μέση. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Αυτό θα το δούμε. Μάλιστα. Πού ακριβώς θα κάτσει μπίλια. Και μέχρι τότε θα μπορούμε να δούμε κατά πόσο προτείναμε ήταν δυνατόν όμως χώρα, για καλύτερα. Προτείνει η χώρα, προτείνει η κυβέρνηση μείωση των συντάξεων. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Κύριε Κοσολάκη, θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί έστω αν με προτείνει κύριε Βαγιονάκη, ένα δευτερόλεπτο. Εγώ θέλω πάντως. Να πω κάτι που θέλω και κλείνω αμέσως. Όταν προεκλογικά και μόλις ορκίστηκε η κυβέρνηση, ανέλαβε ο κύριος Νικολούδης, όπως ξέρετε, υπουργός επικρατείας αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αν θυμάστε τότε, ήταν συμφοιτητής μου. Μαζί τελειώσαμε, μαζί κάναμε φροντιστήριο. Μαζί τελειώσαμε νομική. Είπε λοιπόν ότι εγώ θα μαζέψω μέσα σε ένα χρόνο 2,5 δισεκατομμύρια
από τις λίστες και τα λοιπά. Από τις λίστες και τα λοιπά. Προχθές έκανε μία ερώτηση δύο βουλευτές του ποταμιού, ο κύριος Θεοχάρης ή κάποιος άλλος, και απήντησε ότι ξέρετε δεν είναι δυνατόν να ανοίξω λογαριασμούς και ούτω καθεξής, δεν μπορώ να ανοίξω, γιατί πρέπει να γίνει πρώτα μια συμφωνία με τους Ελβετούς για να δούμε τη λίστα Λαγκάρτ και ούτω καθεξής. Μέχρι σήμερα ούτε μία δραχμή, κυρία Βαγιονάκη, πέραν κάποιων ντόπιων επιχειρηματιών. Μιλάτε δραχμή για την επικίνδυνη σε ευρώ. Ευρώ, ενώ και Κωνσουλάκη, με συγχωρείτε, γιατί αυτό είναι μεγάλο λάθος, αν το πω. Λοιπόν, και μέχρι σήμερα από αυτό την κατηγορία δεν είδαμε κανένας. Αν δεν αντίας, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, προσέξτε, και δεν ξέρω ποιος θα βγάζει αυτά. Μέχρι σημείο να βγάλει. Κοιτάξτε, ήδη έχει πει ο κύριο Μπόγκο. Όχι, μου επιτρέψει, γιατί είναι κάτι προσωπικό. Είναι κάτι σημαντικό. Είναι προσωπικό. Ναι. Μια σημαντική είδηση που βγαίνει αυτή την ώρα από το γαλλικό πρακτορείο, ο κύριε Βαγιονάκη, και αφορά και αυτό που συζητάγαμε πριν για το πρόγραμμα. Μάλλον πάμε για. Μάλλον αποδεχτήκαμε επέκταση του προγράμματο. Αυτό είναι αυτό που βγαίνει τώρα από το γαλλικό πρακτορείο. Για επέκταση του προγράμματος. Μάλλον ότι η χώρα μας αυτό βγάζει το γαλλικό πρακτορείο. Ό,τι χειρότερο είναι αυτό. Ό,τι χειρότερο. Ότι αποδέχθηκε επέκταση του προγράμματος. Ήταν η πρόταση των, ναι, των δανειστών για επέκταση, δεν ξέρω για πόσους μήνες. Μέχρι το Δεκέμβρη. Για 3-6 μήνες. Μέχρι το Δεκέμβρη. Αυτό μένει να το διευκρινίσουμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, θέλω όμως να το διευκρινίσω αυτό. Της ακούστε, κύριε Βαγιονάκη, και με ενδιαφέρει να το ακούσετε. Κυκλοφορούν λοιπόν κάποιες λίστες τώρα τελευταία στο διαδίκτυο. Ότι υπάρχουν πολιτικοί, προσέξτε, πολιτικοί που έχουν βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Νομίζω σας είδα. Ναι. Ακούστε όμως. Εγώ λοιπόν θέλω να δηλώσω, κύριε Κωνσολάκη, θέλω να σας παρακαλώ να με παρακολουθήσετε. Θέλω να δηλώσω εδώ απόψε. Αν είδατε προχθές βγήκε μια τράπεζα, μάλιστα τα μπλοκς επικαλούνται της Τράπεζας της Ελλάδος, κατάλογο της Τράπεζας της Ελλάδος. Πήρα τηλέφωνο με τον κύριο Στουρνάρα και του μίλησα και του είπα. Θα κάνεις, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει λίστα, τη θέλω. Αν δεν υπάρχει λίστα, θέλω να τη στείλεις, να κάνεις αμέσως διάψευση της εφημερίδας. Και έβγαλε προχθές μια ανακοίνωση. Ουδέποτε έχει συνταχθεί λίστα. Επειδή λοιπόν κάποια λίστα είδα σε κάποιο απίθανο σέντρο ότι έχει και εμένα, κύριε Κωνσολάκη, το έχω υποχρέωση στον εαυτό μου να το πω. Παρουσία της κυρία Βαγιονάκη, του κ. Βαγιονάκη και εσάς και σε όλους που μας ακούνε. Ουδέποτε στη ζωή μου έβγαλα ένα ευρώ πέραν του φοιτητικού συναλλάγματος των δύο παιδιών μου, που ένας πήγε για πτωτιακά και άλλος για κανονικές σπουδές. Και κρατήστε αυτή την κασέτα, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Έτσι, ας. Θέλω να είμαι σαφής. Πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ, ότι για αυτές τις αυκατήσεις. Έπρεπε λοιπόν εδωθεί, όποιοι έχουν βγάλει, όποιοι κερατάτες, να το πω έτσι, έχουν βγάλει λεφτά στο εξωτερικό, να τους είχατε πιάσει κατευθείαν. Όλους. Και να πείτε 30% ή αλλιώς κατευθείαν στα κουρεύω. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Άρα λοιπόν συμφωνούμε όλοι εδώ ότι πρέπει να πιαστούν αυτοί που είναι στις λίστες. Ναι, πρέπει να πιαστούν. Και αν είναι, γιατί δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι. Αλλά εγώ έκανα μία δήλωση, κύριε Βαγιονάκη, όθελα να την κάνω, την κάνω μπροστά σας. Και θέλω να συμφωνήσω. Εγώ δεν έχω βγάλει χρήματα στο εξωτερικό, γιατί δεν έχω βγάλει χρήματα. Αν διαψευθεί. Ακούστε όμως, μισό λεπτό. Τότε θα με ευθύσετε εδώ μέσα τηλεόραση. Είμαστε σε μία ευρωπαϊκή κοινότητα. Είμαστε σε μία κοινότητα. Με ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και οτιδήποτε άλλο. Φυσικά δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν για τον οποιοδήποτε, εάν βγάλει χρήματα που τα έχει κερδίσει νόμιμα και τα έχει δηλώσει να τα βγάλει. Δεν έχετε δίκιο. Για έναν πολιτικό, ναι, σε αυτή την κρίση που περνάει η χώρα, άλλο λέω, ο οποίος, μα εδώ, μα, κοιτάξτε, υπάρχει κυκλοφορία μια λίστα με 240 πολιτικούς επώνυμους. Που είναι ψευδής, μου είπε ο κύριος Στουρνάρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η λίστα. Πήραν λοιπόν τι έκαναν. Πριν από κάποια χρόνια δήλωση στο πόθεν έσχες, τι καταθέσεις έχει ο καθένας. Πήραν λοιπόν αυτή την κατάσταση και την έχουν βαφτίσει λίστα εξωτερικού και δεν υπάρχει και το διέψευσε λοιπόν, και προς τιμήν του. Και προσέξτε ένα δεκάτη τώρα. Και αναφέρει τον καθένα, μέχρι εμένα μέσα που. Εντάξει, λοιπόν, προσέξτε ένα δεκάτη. Και σιαμαχίζεται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να μηνθεί. Δεν μπορεί να είναι φλόξ. Δυστυχώς κυκλοφορούν σε διάφορα τέτοια. Απλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για τους πολιτικούς, ότι μπορεί ναι, να είναι νόμιμο. Όποιος έβγαλε την περίοδο της κρίσης, κρίσης δεν είναι Έλληνας. Να το πω έτσι. Να το πω έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ θα ήθελα να καταθέσω μία διαφωνία με τον κύριο Δαμιανάκη. Να πάω σε διαφημίσεις τώρα, ναι, και να την πείτε μετά. Ναι. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μπορεί να έχουμε και δηλώσεις πρωθυπουργού σε λίγο.